I would like to thank the Economist Group for the kind invitation to me to participate in such a wonderful conference. It's a very important conference. I will now switch to Greek in order to address the questions that the panel is dealing with. Καλησπέρα σε όλους. Το μέλλον του κοινωνικού κράτους επηρεάζεται καταλυτικά από τέσσερα mega trends τα οποία θα διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή κοινωνία. Είναι η δημογραφική γύρανση, είναι η κλιματική αλλαγή που σχετίζεται για πολλούς με τον υπερπληθυσμό, είναι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και οι νέες μορφές απασχόλησης που αναδύονται λόγω της τεχνολογίας και είναι και η ψηφιοποίηση της οικονομίας. Μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, η δημογραφική γύρανση αποτελεί την υπαριθμόν ένα πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι χώρες του αναπτυγμένου κόσμου και ολοένα και περισσότερο του αναπτυσσόμενου κόσμου. Όπως έχει υποθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής ημερίδας, μέχρι το 2050 θα έχουμε πρωτόγνωρες δημογραφικές αλλαγές, καθώς ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης αναμένεται να μειωθούν αισθητά. Η Ινδία, που έχει ξεπεράσει ήδη την Κίνα, θα είναι δημογραφικά ηγέτιδα δύναμη, ενώ η Νιγηρία θα είναι στο νούμερο 3 της παγκόσμιας μας κατάταξης, ξεπερνώντας συνολικά τον πληθυσμό της Ευρώπης. Ασφαλώς, αυτές οι εξελίξεις ασκούν πιέσεις. Τα καλά νέα είναι ότι ζούμε πολύ και ζούμε καλύτερα, όπως ήδη υπόθηκε, χάρη και στην υγεία και στην τεχνολογία. Το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει διαρκώς. Η ζωή των τριών φάσεων έχει τελειώσει. Ο διαχωρισμός, ο παραδοσιακός, εκπαίδευση, εργασία, συνταξιοδότηση, σπάει, φέροντας νέες προκλήσεις και στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Τα λιγότερα καλά νέα είναι ότι, σύμφωνα με τις μελέτες που υπάρχουν, καμία χώρα του ΩΣΑ δεν μπορεί να πετύχει να παραμείνει σταθερά ο πληθυσμός της. Γιατί το fertility rate του 2,1 που απαιτείται γι' αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει καμία χώρα στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Βέβαια, η ιστορία μας διδάσκει ότι όσο ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο, τόσο πέφτουν οι γεννήσεις. Για την Ελλάδα, θέλω να αναφέρω ότι το 2050, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, θα είμαστε 1 εκατομμύριο λιγότερο. Αυτό αυτομάτως μας φέρνει στο πεδίο της αγοράς εργασίας, στις πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και βέβαια στα συστήματα υγείας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Οι λύσεις που θα πρέπει να δοθούν σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι συλλογικές. Παραδείγματος χάρη, για την αγορά εργασίας η Ευρώπη ήδη υπόθηκε και στο προηγούμενο πάνελ πρέπει να δώσει στοχευμένες λύσεις για την αύξηση της απασχόλησης. Υπάρχουν ακόμα ανισότητες όσον αφορά τις γυναίκες, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, τους νέους. Έχουμε την υψηλότερη ανεργία νέων στην Ευρώπη στις ηλικίες 15-24 στην Ελλάδα. Εκεί χρειάζεται πολύ σοβαρή δουλειά στην τεχνική εκπαίδευση. Χρειάζεται ένα διαρκές upskilling και reskilling και να αλλάξουμε σοβαρά το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τέλος, πρέπει να συζητήσουμε και για τις πολιτικές ενεργούς γύρανσης. Πρόσφατα, στο νομοσχέδιο το ασφαλιστικό που πέρασε η κυβέρνηση, άλλαξε το καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων, ενθαρρύνεται η εργασία συνταξιούχων. Είναι μια κατάσταση win-win, καθότι και οι ίδιοι ενισχύουν το εισόδημά τους, αλλά και τα δημόσια ταμεία, φορολογικά και ασφαλιστικά, αυξάνουν τα έσοδά τους και αυξάνεται και η δηλωμένη εργασία. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στη συζήτηση για την αγορά εργασίας είναι το μεταναστευτικό. Υπόθηκε ήδη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια οργανωμένη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να μιλήσουμε για όλες τις διαστάσεις του μεταναστευτικού. Αυτό και ως εργαλείο για την αύξηση του εργατικού δυναμικού με συμπληρωματικές ιδιότητες στις τοπικές αγορές, αλλά και ως υποχρέωση της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών να ενσωματώσουν κοινωνικά τους μετανάστες. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά συστήματα, που είναι και το πεδίο της συζήτησής μας, τα διανεμητικά συστήματα φτιάχτηκαν μετά τον πόλεμο στην Ευρώπη, τότε που οι εργαζόμενοι ήταν πάρα πολλοί και οι συνταξιούχοι ήταν πολύ λίγοι. Οι εισφορές πολλών χρηματοδοτούσαν τις συντάξεις λίγων. Εξαιτίας του δημογραφικού, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές της δεκαετίας του 90 δημιούργησαν σύστημα τριών πυλώνων, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό κίνδυνο. Η Ελλάδα το 2021, με μια γενναία πρωτοβουλία, έστω και καθυστερημένα, εισήγαγε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ιδρύοντας το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς για την αντιμετώπιση του δημογραφικού κίνδυνου και για τη διαφοροποίηση κινδύνου. Όλα τα αυγά του ασφαλιστικού συστήματος ήταν στο δημόσιο σύστημα και στο διανεμητικό σύστημα. Η χώρα υπέφερε από αυτή την κακή αρχιτεκτονική, δεν προσαρμόστηκε εγκαίρως, υπέστη μια δεινή δημοσιονομική και οικονομική κρίση και το ασφαλιστικό ήταν πολύ μπροστά
ως γενεσιουργός αιτία της κρίσης. Έγιναν πολλές προσαρμογές, παραδείγματος χάρη καταργήθηκαν οι προώρες συνταξιοδοτήσεις, συνδέθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής και βέβαια μειώθηκε η συνταξιοδοτική δαπάνη. Σήμερα που μιλάμε, το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι βιώσιμο, καθώς και ο κεφαλαιοποιητικός πυλώνας θα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο στα πρότυπα σκανδιναβικών χωρών και της Ολλανδίας που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και θεωρώ ότι έχουμε γίνει και σαν κοινωνία κάπως σοφότεροι, καθώς γνωρίζουμε ότι η υγεία της οικονομίας εξαρτάται από την υγεία του ασφαλιστικού και το ακριβώς αντίστροφο. Κάθε φορά που αναβάλουμε αποφάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, το κόστος πολλαπλασιάζεται και μεταφέρεται στο μέλλον. Η τελευταία βαθμίδα στην οποία ασκείται πίεση είναι στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για τη μακροχρόνια φροντίδα, καθώς η δημογραφική γίνεση δημιουργεί νέου τύπου ανάγκες. Οι φροντιστές θα είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος για την Ευρώπη, καθώς θα είναι περιζήτητοι και αυξάνονται και οι κοινωνικές δαπάνες, οι ανάγκες για τη μακροχρόνια φροντίδα. Στην Ευρώπη διεξάγεται μια σοβαρή συζήτηση αν αυτό θα χρηματοδοτείται από τη γενική φορολογία ή από εισφορές κοινωνικοασφαλιστικού χαρακτήρα. Πάλι το παράδειγμα με την φίλη χώρα της Ολλανδίας είναι ότι η Ολλανδία δαπανά 3,3% περίπου τα 100% του ΑΕΠ για τη μακροχρόνια φροντίδα, όταν η Ελλάδα δαπανά 0,3% του ΑΕΠ. Χρειάζονται σοβαρά πλαίσια και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να δώσουμε υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης σε ηλικιωμένους της τρίτης και πλέον της τέταρτης ηλικίας. Κλείνοντας, ως τελικό σχόλιο, θέλω να πω ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα θεσμικό σύστημα το οποίο βασίζεται σε κάποιες παραδοχές. Όταν οι παραδοχές ανατρέπονται λόγω της πραγματικότητας, τότε είναι αναπόφευκτη και η λύση, η λύση που στηρίζεται σε κάποιες παραδοχές να ανατρέπεται και αυτή. Το ασφαλιστικό σύστημα θέλει ορίζοντα, θέλει μακρόπνο σχεδιασμό και ορίζοντα 20ετίας για μια υλοποίηση. Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που μιλάμε για ασφαλιστική μεταρρύθμιση σε όλη την Ευρώπη, εξηγήθηκε στο προηγούμενο πάνελ, υπάρχουν τρομερές κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις. Πάντως, πρέπει να δούμε συνολικά σαν Ευρώπη και σαν κράτη-μέλη πού είναι το σημείο ισορροπίας, γιατί θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος, πέρα από το δημογραφικό, πέρα από το ρίσκο των αγορών, πέρα από το δημοσιονομικό, τον πολιτικό κίνδυνο, όταν δεν λαμβάνονται αποφάσεις σε σύνθετα ζητήματα και ροφυλαχτούν οι λαϊκιστές, οι οποίοι δίνουν απλοϊκές απαντήσεις και καταστρέφουν τις κοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I'm going to move over closer. Okay. Well, thanks very much for those remarks about Greece. And now we're going to hear from someone from the Netherlands who how you have dealt with this issue, the pensions issue. Yeah. Thank you very much. Thank you for this opportunity to share some insights from the Netherlands. And I want to start to acknowledge that every country has its own cultural and economic history. Social security and pension systems have to be understood in this context. Dutch policies have been shaped to a very large degree to our social partner model, in which trade unions and trade associations not only negotiate collective bargaining agreements, but also broader socio-economic policies, including social security. This tradition has been provided broad consensus and stability of our pension policy. Stability, in turn, leads to trust by citizens. However, this social partner tradition is not easily transferable. Nevertheless, it is widely acknowledged that the Netherlands has a very strong pension system. Mercer, the global pension consultancy, ranks our system the best in the world based on its adequacy, sustainability, and integrity. Therefore, I want to share three elements of our pension system that are relevant for any country that faces demographic changes. These tenets are capital funding, coverage, and a well-balanced and independent investment policy. First, in the Netherlands, we combine a pay-as-you-go with capital funding. The first pillar is funded as a pay-as-you-go basis and provides the same basic pension to everybody at a minimum wage level, regardless of employment history.
Because everyone receives a first pillar pension, old age poverty in the Netherlands is very low. But it does not aim to provide an adequate replacement income for employees. This is where the second scheme comes in. The second pillar provides a fully funded occupational pension, while intergenerational risk sharing is an important feature. The idea is that every generation fully funds its own occupational pension. At the moment, the two pillar payouts roughly are the same amount of each year. Together, they aim to provide a replacement income of around 80% of average salary following a full career. The capital funding helps us to tackle demographic challenge, whereas the pay-as-you-go system smoothens the impact of the financial markets on pensions. Of course, our population is aging rapidly, as here in Greece. In order to maintain financial sustainability of the first pillar, the retirement age has been automatically linked to life expectancy. This also helps pension funds manage longevity risks. Second, the occupational system covers the vast majority of employees and is mandatory. Employees are required to contribute a significant share of their wage and cannot opt out. We know that individuals start thinking about their pension when it's too late to still do something about it, and we want to protect them against procrastination. It also protects society against the costs that would arise if individuals cannot provide for themselves in old age and fall back on social programs. In the Netherlands, we organize the broad coverage through collective bargaining, but more recently, we have seen other countries introducing auto-enrollment as an alternative. In this model, you require employers to enroll employees in a pension scheme, but employees do have the option to opt out. Third, our investment policy. We all know that risk and reward go hand in hand. If you want to achieve good returns above inflation, it is necessary to take on risks. Dutch pension funds have been able to achieve these returns by running a globally diversified portfolio across different asset classes with significant allocations to return-seeking assets such as listed and private equity, infrastructure, and real estate. These have to be balanced with fixed income investments such as government bonds. Looking at Europe, I think it's fair to say that some countries force their pension funds and insurance companies to be overly cautious, leading to stable but low returns. Moreover, it is important that funds take decisions independently based on risk-reward considerations alone. We often face calls from politicians to invest more in the Netherlands, even though the 13% allocation we currently have is still considered as home bias. Our pension funds are actually eager to invest in projects that support the sustainability transition in the Netherlands, but only when the economics makes sense. I believe these are some features that are relevant for any pension system. I look forward to delve deeper into the Dutch pension system and how it could be relevant for the Greece in the panel. Thank you. Thank you very much, Edith. Over to you now, Miltiadis. Please. You ask me about the Greek situation, or should we talk about the European situation? I think people want to hear about Greece, about but if Greek. You can introduce any comparison with Europe, that is fine. Yes. Τα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσαρμοστήκαν εγκαίρως λόγω της γύρανσης του πληθυσμού, η οποία είχε προβλεφθεί από τη δεκαετία του 70, πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά στην Ευρώπη. Και έκαναν όλες αυτές οι χώρες
τις κατάλληλες προσαρμογές, αρχίζοντας πρώτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες το 1976 θέσπισαν για πρώτη φορά στο δυτικό κόσμο κεφαλοποιητικά συστήματα για να αντιμετωπίσουν την επικείμενη τότε έναρξη του φαινομένου της δημογραφικής γύρανσης. Στη δεκαετία του 90 μέχρι το 2000, σχεδόν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, πλην του Νότου, που είμαστε εμείς, η Ιταλία και η Ισπανία, δεν ολοκλήρωσαν αυτές τις κεφαλοποίησεις των συστημάτων συντάξεων και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, βέβαια. Είμαστε στη χειρότερη μοίρα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών και ήδη έχουμε πληρώσει το πρώτο τίμημα με τις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων μέσω των τριών μνημονίων της δεκαετίας 2009-2019. Με την μεγαλύτερη κατάρρευση συστήματος συντάξεων στον δυτικό κόσμο στην μεταπολεμική περίοδο. 3 εκατομμύρια συνταξιούχοι Έλληνες καταστράφηκαν όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσής τους και κόπηκαν οι συντάξεις στη μέση ακριβώς επειδή το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν έλαβε γκέρος τις αποφάσεις αυτές. Η τελευταία ευκαιρία χάθηκε το 2018 στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου όταν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρουσίασε μια πλήρη πρόταση η οποία σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του τρίτου μνημονίου θα έλυνε οριστικά το σύστημα συντάξεων στην Ελλάδα και θα μηδένιζε το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το σύστημα συντάξεων. Και ποιο είναι αυτό? Το ότι το 50 με 60% των συντάξεων πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών. Στην πρόταση του Πανεπιστημίου Πειραιώς αυτό το ποσοστό θα μηδενίζεται το 2045. Η τότε κυβέρνηση θέσπισε τις δύο βασικές ρυθμίσεις που θα δημιουργούσαν αυτήν την προοπτική, αλλά δεν θέσπισε το κεφαλοποιητικό σύστημα. Η τρέχουσα διακυβέρνηση θέσπισε ένα κεφαλοποιητικό σύστημα το οποίο δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα, διότι θα οριμάσει το 2070, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν προλαβαίνουμε να επωφεληθούμε από το κεφαλοποιητικό σύστημα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει χρόνος για τη χώρα να κάνει προσαρμογές. Όλες οι προσαρμογές θα γίνουν σε επίπεδο μείωσης των παροχών εν ευθέτω χρόνο και πιο συγκεκριμένα μετά το 2032. Πάμε τώρα στο σύστημα υγείας. Στο σύστημα υγείας έχουμε δύο εξαιρετικά αρνητικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι με βάση το Ευρωβαρόμετρο οι Έλληνες χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι οι πλέον δυσαρεστημένοι στην Ευρώπη. Εκεί έχουμε περάσει και την Βουλγαρία, η οποία συνήθως σε όλους τους δείκτες είναι κάτω από μας. Και το δεύτερο και χειρότερο είναι ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα βαρύνουν κατά 40%, 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα πει κάποιος, καλά, και τι γίνεται τώρα εδώ με το σύστημα υγείας εν ώψη και της γύρανσης του πληθυσμού και της τεράστιας ανάγκης που θα έχει η χώρα ένα καλά λειτουργών σύστημα υγείας. 7 καθηγητές από 5 πανεπιστήμια το 2019 παρουσίασαν μία πρόταση που είναι ένα business plan για το re-engineering και restructuring του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χωρίς να κοστίσει 1 ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα αποκτούσαμε, εάν το είχαμε ξεκινήσει, να το υλοποιήσουμε, ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας. Και όχι μόνο αυτό, υγεία στην Ευρώπη εννοώ, ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη και σε επίπεδο νοσοκομιακής και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Δεν έγινε τίποτα. Τώρα υπάρχει μια καινούρια προσπάθεια, ελπίζω να τελεσφορήσει αυτή τη φορά. Εάν είχαν βελτιωθεί οι υπηρεσίες του συστήματος υγείας,
με την παράλληλη δημιουργία ενός νέου συμπληρωματικού ασφαλιστικού οργανισμού για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, όπως ακριβώς έχει η Γαλλία και για το οποίο έχουμε παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση πώς μπορεί να γίνει, θα έμπαιναν στο σύστημα υγείας, στο εθνικό σύστημα υγείας, 1,5 με 2 δισεκατομμύρια αμέσως, με προοπτική να διπλασιαστούν μες στη δεκαετία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, σημαίνει αύξηση των μισθών όλου του προσωπικού γιατρών και όλου του άλλου προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά 60% με 70%, με προοπτική να γίνει 100% μέσα στα επόμενα χρόνια. Χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ούτε κατά ένα ευρώ. Και θα πει κάποιος, καλά, γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να την κάνετε αυτή την ερώτηση στους πολιτικούς που παρελάβουν σε αυτά τα βήματα εδώ και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε καλοπροαίρετη αντιπαράθεση για να δούμε γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα στη μακροχρόνια φροντίδα υγείας. Πρόσφατα τελειώσαμε μια μεγάλη μελέτη. Okay. So at the second round I will deal with the old age. With a long-term care. Yes. Okay. Good. Okay, well, thanks to the three of you. Yeah, we are going to now eat into the lunch break a little bit. I think we can for, I'm being told, 5 minutes. 5 minutes. So I didn't give an opportunity to the floor to ask a question in the previous session on the labour market. And so I wanted to give you now the opportunity because, as we know, this is a hot topic and a controversial one, and we have a gentleman here. If you can get a mic, and we have a lady as well at the back. So please say who you are. Very brief question in the form of a question, not a comment. Thank you. Can't hear. I'm Christos Yapidjakis, professor of genetics at the School of Medicine in the University of Athens. And I wanted to take this opportunity to say that since we have this brain drain, half a million of people, very educated people that we have missed all these years, and we need 500,000 people as a workforce. But these are very educated people. Why don't we use the suggestion that you made, the last speaker, this plan about the health reform and innovation programs, money for research, and in order to bring these people back and also create wealth, increase the wealth of Greece with innovation, with research, with different practices and new products and etc. So I would like to ask the last speaker and the minister this question. Thank you. And I want to add on a question. I don't know if anybody can answer this. Greek government is giving tax incentives to attract those who have left to come back. Do we have any idea what the impact of that has been, how many people have come back on that basis? And I'll take you to come back, but first I wanted the lady to ask her question. My name is Helen Axioglou. The question to the team and to the last speaker, in only two words, I would love to understand which are the conditions that could improve the health system so that the salaries of the doctors will increase 60 or half or 100%. I would love two only words. Okay, thank you. All right, you've got 1.5 minutes each. Okay. And we'll take in reverse order. Για την πρώτη ερώτηση, η απάντηση είναι η εξής. Και περιέχεται σε αυτή τη μελέτη που σας είπα, που μας πήρε 2 χρόνια, 35 καθηγητές. Μελετήσαμε το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού μέχρι το 2050. Μία από τις πολιτικές που παρουσιάζουμε εκεί σαν αναγκαία για τις επόμενες δεκαετίες είναι ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο για τη χώρα.
όπου σε συνδυασμό με δραστική αναβάθμιση του επίπεδου της εκπαίδευσης και της δημιουργίας πνευματικού κεφαλαίου, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας, θα δημιουργηθούν καλές θέσεις εργασίας σε ένα καινούριο βιομηχανικό τομέα και τότε και μόνο τότε θα επιστρέψουν αυτό το μισό εκατομμύριο των Ελλήνων. Ειδικότερα για τους γιατρούς, οι οποίοι δουλεύουν κατά κόρον και στηρίζουν τα συστήματα υγείας της Σουηδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας, δεν πρόκειται να επιστρέψουν εάν δεν διορθωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην κατεύθυνση που λέγαμε προηγουμένως. Και τώρα μία διευκρίνηση, πώς γίνεται αυτό το θέμα να υπάρχει κάποιος τρόπος να αυξηθούν μέχρι και 100% οι αμοιβές των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η μισθοδοσία είναι 3 δισεκατομμύρια. Εάν λοιπόν από τα 5,5 δισεκατομμύρια των ιδιωτικών δαπανών καταφέρουμε να το μετατρέψουμε αυτό σε ασφαλιστικό προϊόν, και δεν έχω ψευδεστήσεις ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε πλήρως τη Γαλλία, όπου το 97% των Γάλλων πολιτών αγοράζει προαιρετικά αυτή την καινούρια συμπληρωματική κάλυψη, συμπληρωματική προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας. Εάν το καταφέρουμε εμείς κατά 50% αυτό το στόχο για την Ελλάδα, θα μαζέψουμε γύρω στα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια. Συμπληρωματικά θα έρθει η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, εφόσον έχουμε βελτιώσει τη λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας γενικότερα. Και από τα 700 εκατομμύρια που ξοδεύει κάθε χρόνο, δεν θα τα πάει στον ιδιωτικό τομέα, όπου ξεζουμίζεται κυριολεκτικά τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά ένα μέρος από αυτά θα τα βάλει στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία έχουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, απλώς δεν έχουν ούτε οργάνωση, ούτε διοίκηση, ούτε καμία ποιότητα υπηρεσιών. Εάν αυτά λοιπόν διορθωθούν, το άθροισμα των 2 ποσών θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια, που μπορεί να οδηγήσει σε διπλασιασμό των αμοιβών του προσωπικού, χωρίς να επιβαρεθεί ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ένα ευρώ. Και αν χρειάζεται περισσότερα στοιχεία, δώστε μου ένα email για να σας στείλω και τη σχετική μελέτη. Thank you. Edith, any further reflections on the Dutch experience as it could be applied for Greece? In case of pensions, I can only say the sooner you start, the better. So that's maybe the main thing. Yeah. And I think a reliable government, a predictable government, stick to the plan. I think that's very important for a country also to be attractive to for people to come back. So we've heard about past mistakes made by governments of all political persuasions over many years, and maybe too little too late. You emphasize the need for bold steps. And so just want to give you the opportunity to reply. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο αν μπορώ να κάνω ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση και με τις ερωτήσεις, να πω ότι η σταθερή ρυθμή ανάπτυξη που απολαμβάνει η ελληνική οικονομία μετά από πολλά χρόνια στηρίζονται ακριβώς στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που εδράζεται στις επενδύσεις στην έρευνα, στις επενδύσεις στη τεχνολογία, για να καλύψουμε το επενδυτικό κενό το οποίο υπάρχει στη χώρα. Το επενδυτικό κενό της χώρας θα χρηματοδοτηθεί και από τα αποθεματικά που θα δημιουργήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Είτε είναι το ΤΕΚΑ, είτε είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, τα οποία μπορούν να επανεπενδύσουν τα χρήματα στην ελληνική οικονομία, ούτως ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να αυξηθούν οι μισθοί και τελικά να απολαύσουμε όλοι ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Φυσικά, αναζητώντας και ανθρώπινο κεφάλαιο πίσω στη χώρα μας, το οποίο είναι πολύ απαραίτητο.